Φιλοξενούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής τον κύριο Παναγιώτη Σημανδυράκη, τον Δήμαρχο Χανίων. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας καλησπερίσω. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ για την ευκαιρία επικοινωνίας εδώ στο Ηράκλειο. Είναι από τις λίγες διαζώσεις συζητήσεις που έχουμε πραγματοποιήσει φέτος στο στούντιο της Κρήτης σήμερα, ελαίο και πανδημίας. Λοιπόν, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο να ξεκινήσουμε λίγο με την εμβολιαστική διαδικασία, να ξεκινήσουμε λίγο με το πώς εξελίσσεται αυτή η διαδικασία σε επίπεδο στο Δήμο Χανίων, αν είστε ικανοποιημένος, αν έχετε εντοπίσει κάποια κενά στον σχεδιασμό και στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Δεν είναι κακό. Καταρχάς, νομίζω ότι οφείλουμε να ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα. Είναι το θέμα όχι μόνο των ημερών, είναι ένα θέμα το οποίο δίνει απάντηση σε πολλούς μήνες μιας μεγάλης περιπέτειας που περνάμε ως χώρα, ως πλανήτης. Και έχουμε τη μοναδική επιστημονική απάντηση που δεν είναι άλλη από τον εμβολιασμό και θα πρέπει να επιταχύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο αυτή τη διαδικασία για να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτό το λεγόμενο τείχος προστασίας, το οποίο όμως δεν είναι τείχος προστασίας απέναντι στους δυνητικούς επισκέπτες και μόνο με όρους οικονομίας και ποσοτικούς. Κυρίως είναι μια ευθύνη απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό και τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας. Αυτό που βλέπουμε, που είδαμε μάλλον τις προηγούμενες εβδομάδες, είναι μια κάμψη στο ρυθμό του εμβολιασμού. Και εκεί άρχισε να χτυπάει ένα καμπανάκι σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Και στα Χανιά Κάμψη. Και στα Χανιά Κάμψη, η οποία μας ανησύχησε ιδιαίτερα. Η κάμψη αυτή οφείλεται σε πολλές φωνές, οι οποίες κάθε άλλο από να προστατεύσουν τον πληθυσμό είχαν κίνητρο. Φωνές οι οποίες παρέπεμπαν σε θεωρίες συνωμοσίας ή φωνές οι οποίες είχαν και ένα πολιτικό, αν θέλετε, υπόβαθρο αντιπολιτευτικό. Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως σε κάθε κρίση και σε εθνικό και σε παγκόσμιο επίπεδο, νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να εμπιστευτούμε για ακόμα μία φορά τους επιστήμονες, να δούμε πώς απαντάει η λογική απέναντι και ο ορθολογισμός απέναντι σε αυτή την κατάσταση και να οργανώσουμε τη διαδικασία. Και στο κομμάτι αυτό, πράγματι, υπήρξε και με την παρουσία του αρμόδιου υπουργού, του κ. Κουκίλια, μια δέσμη νέων πρωτοβουλειών που είχαν ως σκοπό να συναντήσουν πλέον τα εμβόλια τους πολίτες. Σωστά. Σε απομακρυσμένες περιοχές. Οι κινητές αυτές οι εμβολιαστικές μονάδες θα υπάρξουν στο Δήμο Χανίων. Θα υπάρξουν, έχουν ήδη ανακοινωθεί, έχει βγει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και όσον αφορά το χρόνο και τον τόπο που θα γίνονται αυτά. Και βλέπουμε, και θέλω να το τονίσω αυτό, το αισιόδοξο στοιχείο ότι πράγματι ο ρυθμός εμβολιασμών έχει ξανά ανέβει και είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ορισμένοι τονίζουν βέβαια ότι αυτή η διαδικασία, αυτή η πρωτοβουλία, ίσως έπρεπε να έχει ξεκινήσει κάποιους μήνες πιο πριν. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας. Νομίζω ότι θα μπορούσαν όλα να είχαν γίνει πιο πριν. Yeah. Όμως σε κάθε περίπτωση είμαστε υποθετικά εδώ. Μιλάμε και. Είμαστε όμως εδώ για να αντιμετωπίσουμε το παρόν και το μέλλον της εξέλιξης και αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να παροτρύνουμε χωρίς αστερίσκους, με κατηγορηματικό τρόπο, τους συμπολίτες να εμπιστευτούν τους γιατρούς και τους επιστήμονες και να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα. Από την πανδημία, να πάμε λίγο στην τουριστική κίνηση στο Δήμο Χανίων. Πώς εξελίσσεται αυτό το διάστημα? Έχει περάσει, έχει φύγει ο Ιούνιος, έχουμε μπει στον Ιούλιο. Προσδοκίες? Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι αλληλένδετα τα ακριβώς, θέματα. Ακριβώς, και γι' αυτό πήγαμε στον τουρισμό. Υπάρχει μια άμεση συσχέτιση. Ευτυχώς, και θέλω να το τονίσω αυτό, ενώ στο παρελθόν μιλούσαμε για αριθμό κρουσμάτων, τον τελευταίο καιρό περάσαμε στον αριθμό των εμβολιασμένων. Και αυτό είναι, αν θέλετε, μία θετική μετατόπιση στην κουβέντα αυτή. Τώρα, τις τελευταίες μέρες, συζητάμε πάλι για τα κρούσματα. Υπάρχει η μετάλλαξη Δέλτα που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη ανησυχία σε όλους. Στους ανεμβολίαστους, έχει επηρεάσει ανεμβολίαστους, στη νέα γενιά. Είναι χαρακτηριστικό και πρέπει να το τονίσουμε ότι όσοι νοσηλεύονται, σχεδόν στο σύνολό τους, είναι πολίτες οι οποίοι έχουν επιλέξει να μην εμβολιαστούν ή δεν πρόλαβαν κάποιοι. Άρα αυτό είναι ενδεικτικό του πόσο πρέπει να πιέσουμε όλους τους ανθρώπους και να τους παροτρύνουμε να εμβολιαστούν. Οι επιπτώσεις, δε, όπως ρωτήσετε, στην τουριστική κίνηση είναι πράγματι αρνητικές. Περιμέναμε έναν Ιούνιο ο οποίος θα είχε καλύτερες επιδόσεις, δεν τις είδαμε. Προσβλέπουμε στην επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν, αλλά βλέπουμε πλέον σιγά σιγά ένα τέταρτο κύμα κορονοϊού να είναι πρώτων πυλών. Άρα είμαστε σε μια διαδικασία που διερευνούμε ουσιαστικά τις κινήσεις για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα σε θέματα τα οποία αφορούν αποκλειστικά και μόνο την καθημερινότητα στο Δήμο Χανίων και τους πολίτες. Mm-hmm. Βρίσκονται σε εξέλιξη κάποιες παρεμβάσεις στο κέντρο της πόλης. Μία από αυτές, βέβαια, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, είναι και δίπλα από το Δημοτικό Κήπο. Mm-hmm. Σωστά. Παρεμβάσεις που έχουν ως αποτέλεσμα να χάνονται κάποιες θέσεις στάθμευσης, πάρκινγκ. Και δεν ξέρω αν υπάρχει σχεδιασμός προκειμένου αυτές οι θέσεις να αναπληρωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχει μια γκρίνια, υπάρχει μια ανησυχία. Τη γνωρίζετε? Υπάρχει μια γκρίνια, υπάρχει μια ανησυχία.
θεωρώ ότι σε κάποιο βαθμό είναι εύλογη με δεδομένες τις συνθήκες και τον τρόπο που έχουμε μάθει ως πολίτες στο Χανίο να κινούμαστε. Αν δηλαδή σκεφτούμε ότι το μοναδικό μέσο μετακίνησης, το αποκλειστικό μέσο μετακίνησης είναι η νοοτροπία, αυτή είναι η περίφημη των Ελλήνων, το αυτοκίνητο. Νομίζω ότι είναι ιδίο των Ελλήνων πράγματι, όμως και στα Χανιά οι επιδόσεις μας είναι πολύ καλές όσον αφορά τη χρήση των αυτοκινήτων και αυτό προσπαθούμε να αλλάξουμε. Πώς τώρα προσπαθούμε να το αλλάξουμε? Μέσα από ένα συνολικό, οργανωμένο, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ο οποίος εδράζεται ουσιαστικά σε μετρήσεις που έχουν γίνει από μια πολύ μεγάλη ομάδα, και ποσοτικές και ποιοτικές μετρήσεις σχετικά με το φόρτο τον κυκλοφοριακό. Το σχέδιο αυτό είναι το λεγόμενο σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Τα πρώτα αποτελέσματα τα έχουμε ήδη και τα αποτελέσματα αυτά μας δίνουν τρία σενάρια, τα οποία θα κληθούμε ως Δημοτική Αρχή να τα υλοποιήσουμε και οι επόμενες βέβαια. Υπάρχει ένα ήπιο σενάριο προσαρμογής με μικρές αλλαγές, ένα ενδιάμεσο και ένα επιθετικό. Εμείς έχουμε επιλέξει το επιθετικό σενάριο, να κινηθούμε δηλαδή βλέποντας τις ανάγκες του Δήμου έτσι όπως εξελίσσονται για μετά από 10 ή 15 χρόνια. Και αυτό το σενάριο προβλέπει εκτεταμένες μονοδρομήσεις κεντρικών οδών, προβλέπει την επέκταση του δικτύου, δημιουργία και επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων και χρήση εναλλακτικών μέσων. Και κυρίως προβλέπει τα περιφερειακά πάρκινγκ. Ήδη έχουμε ξεκινήσει εργασίες για τα πρώτα τρία μεγάλα περιφερειακά πάρκινγκ. Το ένα είναι ήδη σε εξέλιξη κατασκευής. Τα υπόλοιπα δύο δρομολογούμε και παίρνουμε τις υπόλοιπες άδειες και εγκρίσεις. Αυτό που θέλω να ξέρουν όμως όλοι οι πολίτες είναι ότι αυτή η αλλαγή σίγουρα δεν θα αφήσει ανεπηρέαστους και θα προκαλέσει και τριγμούς. Είναι όμως πολιτική επιλογή να προχωρήσουμε σε ένα μοντέλο όπου περιφερειακά και εκτός του αστικού κέντρου θα υπάρχουν τα πάρκινγκ και θα υπάρχει μια συγκοινωνία όπως γίνεται σε όλες τις πόλεις. Χρονοδιάγραμμα υπάρχει, γιατί ο Χανιώτης τώρα περιμένει μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Φέτος είναι το τελευταίο καλοκαίρι όπου είμαστε χωρίς περιφερειακά πάρκινγκ. Του χρόνου θα υπάρχουν τα πρώτα τα οποία θα έχουμε προλάβει να λειτουργήσουν. Θα υπάρχουν οι γραμμές με την σύνδεση μέσω από μικρά λεωφορεία με το κέντρο και ταυτόχρονα με την έγκριση του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας θα έχουμε και τις άδειες, τις πολυαναμενόμενες άδειες για να προβούμε στην επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμου. Αναφέρατε και τον όρο τριγμός πριν από λίγο, σωστά? Και μου δίνετε πάσα, καθώς πέρυσι είχα τέρθει σε ρήξη εντός εκτός αγωγικών με τα αστικά λεωφορεία, τουριστικά λεωφορεία. Υπάρχει. Σωστά. Υπάρχει έτσι, έχει βρεθεί ένα σημείο επαφής, έχουν μετριαστεί οι αντιδράσεις. Πού βρίσκεστε? Όσον αφορά τα τουριστικά λεωφορεία, που αποτελούσε πάντα μια μεγάλη συζήτηση. Μέχρι πρώτη τα τουριστικά λεωφορεία, με συγχωρείτε, στάθμιβαν μπροστά ουσιαστικά από τη δημοτική αγορά. Εμείς θεωρήσαμε ότι αυτή η εικόνα και σε επίπεδο αισθητικής και σε επίπεδο λειτουργίας δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και γι' αυτό το λόγο χωροθετήσαμε και ήρθαμε σε τελική συμφωνία μετά από πολλές διεργασίες και διαβουλεύσεις, μετά από τους τριγμούς που αναφέρατε κι εσείς. Ήρθαμε σε μια συμφωνία με τα τουριστικά λεωφορεία, τα οποία πλέον έχουν ένα συγκεκριμένο χώρο, λίγο παράεξω από το κέντρο και την αγορά, σε ένα όμως εύλογο, έτσι, σε μια εύλογη απόσταση, όπου θα μπορούν σε ένα δίπλα στο δημοτικό κήπο να σταθμεύουν, να επιβιβάζουν και να αποβιβάζουν τους επισκέπτες μας με έναν πολιτισμένο και οργανωμένο τρόπο. Ήδη από σήμερα κιόλας τα πρώτα λεωφορεία σταθμεύουν στο συγκεκριμένο χώρο και είμαι σίγουρος ότι αυτό θα δώσει μια άλλη εικόνα και μια άλλη λειτουργία στην πόλη και θα υιοθετηθεί τελικά ως η κεντρική και βασική λύση που απαντά σε μια συζήτηση δεκαετιών. Οπότε έχουν μετριαστεί οι αντιδράσεις. Μετριάστηκαν οι αντιδράσεις και νομίζω ότι όπου υπάρχει διάθεση και υπάρχει και διάλογος, πάντα βρίσκεται η λύση. Να κλείσουμε λίγο και το κεφάλαιο με τον ποδηλατόδρομο. Έχει τρέξει ένα σημείο, ένας χώρος, έχει λειτουργήσει ο σχεδιασμός. Υπάρχει σχέδιο προκειμένου να επεκταθεί αυτή η δράση? Η τομή, είναι τομή. Όποιος μιλάει για ποδηλατόδρομο στην Ελλάδα είναι τολμηρός. Εγώ θα έλεγα ότι δεν θα έπρεπε να είναι τολμηρός. Δυστυχώς, όταν εφαρμόζεις κάποιες τέτοιες αλλαγές, υπάρχουν πάντα οι τριγμοί που έχουμε αναφέρει αρκετές φορές στην κουβέντα μας σήμερα. Όμως, το τελικό αποτέλεσμα είναι κάτι το οποίο δεν το υπερασπίζεται η Δημοτική Αρχή, αλλά το υπερασπίζονται οι ίδιοι πολίτες. Και αυτό είναι το κρίσιμο για μένα σημείο. Ότι οι συζητήσεις πλέον αυτές έχουν απέναντί τους ένα κρίσιμο μέγεθος. Κρίσιμο μέγεθος των πολιτών που, αν και
δεν κάνει πολύ θόρυβο στις τοποθετήσεις του, υποστηρίζει αυτές τις αλλαγές και πράγματι είδαμε ότι αυτοί οι ποδηλατόδρομοι περιφρουρήθηκαν από τους ίδιους ποδηλάτες, από τους ίδιους πολίτες, οι οποίοι θεώρησαν ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πηγαίνει μπροστά την πόλη. Και έτσι κάμφηκαν και όποιες αντιδράσεις υπήρχαν αρχικά. Προφανώς, το επόμενο διάστημα θα υπάρχει και επέκταση των ποδηλατοδρόμων. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνδεθούν τα δύο κέντρα, ναι, η πλατεία δικαστηρίων και η αγορά με την κατασκευή στην οδό Παπανδρέου. Έχει εκπονηθεί λοιπόν ένα πλάνο. Έχουμε ολοκληρώσει το πλάνο. Ξέρουμε, ναι, ακριβώς που θα γίνουν οι επόμενοι ποδηλατόδρομοι. Θέλουμε όμως κάποιες επιμέρους εγκρίσεις, οι οποίες πατάνε πάνω στο σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Άρα του χρόνου τέτοια εποχή. Είμαι σίγουρος ότι τα χιλιόμετρα των ποδηλατοδρόμων θα είναι πολύ περισσότερα στα Χανιά. Συγκεκριμένα. Ανάλογα τώρα την ταχύτητα εγκρίσεων από διάφορες υπηρεσίες, αλλά θα είναι τουλάχιστον τα διπλάσια. Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε στο θέμα της δημοτικής αγοράς. Η μελέτη υπάρχει, η χρηματοδότηση, αν δεν κάνω λάθος, έχει βρεθεί, έτσι δεν είναι, Δήμαρχε. Η αποκατάσταση θα προχωρήσει, να σταθούμε πάλι και να βάλουμε στη συζήτηση το περίφημο χρονοδιάγραμμα. Ωραία. Το έργο της δημοτικής αγοράς αντιλαμβάνεσαι ότι έχει μια μεγάλη βαρύτητα για τους Χανιώτες και όχι μόνο. Η δημοτική αγορά είναι ένα μνημείο υπερτοπικής αναφοράς και πλέον και μάλιστα αύριο θα έχουμε την αποσφράγηση των οικονομικών προσφορών του συγκεκριμένου έργου. Ναι. Το συγκεκριμένο έργο έχει ύψος 15 εκατομμύρια ευρώ. Το σύνολο του έργου χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης και μου δίνεται η ευκαιρία να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, για αυτή την υποστήριξη στην υλοποίηση αυτού του έργου χωρίς καμία καθυστέρηση. Και το χρονοδιάγραμμα είναι ξεκάθαρο. Έχουμε ενημερώσει τους καταστηματάρχες. Μετά το πέρας της τουριστικής σεζόν, τέλος Οκτωβρίου, θα εγκατασταθεί ο ανάδοχος και σε βάθος διετίας θα έχει ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο. Σε βάθος διετίας, για δύο χρόνια λοιπόν θα κλείσει η δημοτική αγορά. Για δύο χρόνια η δημοτική αγορά θα κλείσει. Και οι επιχειρηματίες. Οι επιχειρηματίες είμαστε σε επικοινωνία μαζί τους. Κάποιοι έχουν φροντίσει πώς θα εξελίξουν και πώς θα λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους σε κάποιους χώρους που θα νοικιάσουν. Και υπάρχει μια συζήτηση για να διευκολύνουμε κάποιους από τους καταστηματάρχες για να μπορέσουμε να βρούμε μια προσωρινή λύση το διάστημα αυτό. Διευκόλυνση οικονομική στήριξη. Ή να βρεθεί ένας χώρος που να μπορέσουν να λειτουργήσουν για την πάροδο, μέχρι την πάροδο των εργασιών. Να πω όμως ότι το συγκεκριμένο έργο προβλέπει την ριζική ανακατασκευή του κτηρίου, το οποίο θα επανέρθει ουσιαστικά στην αρχική του μορφή. Αποκατάσταση πλήρως όλης της στέγης, τεχνική και στατική ενίσχυση όπου αυτό απαιτείται και σύγχρονο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Λοιπόν, στο Ενετικό Λιμάνι τώρα ανακοινώσατε το πλακόστρο, την αποκατάσταση, μια σημαντική παρέμβαση σε όλο το μήκος του λιμενοβραχίωνα και θέλω να σας ρωτήσω αν θα συνδυαστεί αυτό το έργο με τα περίφημα σκιάδια στις επιχειρήσεις. Δεν ξέρω πόσοι έτσι προκατοχοί σας έχουν αγγίξει το θέμα των σκιαδίων, πόσοι έβγαλαν άκρη και πόσοι το άφησαν πριν να ξεκινήσει το οτιδήποτε. Θα έλεγα ότι το... Για ευνόητους λόγους. Θα έλεγα ότι το Ενετικό Λιμάνι είναι η καρδιά του τουρισμού, αλλά και η καρδιά της κίνησης και της εικόνας, αν θέλετε, που εισπράττει κάποιος που θα επισκεφτεί τα Χανιά, αλλά και για τους ίδιους τους πολίτες. Η συνολική εικόνα του έχει προβλήματα και αυτό το διαπιστώνει καθένας με μεγάλη ευκολία. Αυτό που κάνουμε είναι να προχωρούμε σε μια παρέμβαση σε όλο το βόρειο μέτωπο και φυσικά στο Ενετικό Λιμάνι, το οποίο έχει να κάνει με την αλλαγή, με την αποκατάσταση στο πλακόστρο. Το αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 14 διαφορετικά είδη πλακοστρώσεων, το οποίο δεν μπορεί να τιμά κανέναν για την εξέλιξη και το πώς έχουμε φτάσει εδώ. Την ίδια στιγμή έχουμε αυτή την εικόνα. 14 διαφορετικά, είδη. Έχουμε από τσιμέντο, από άσφαλτο, από μάρμαρο, από διάφορα είδη πετρωμάτων. Αυτό που κάνουμε είναι η αποκατάσταση με την... Και με την επίβλεψη ασφαλώς, μέσα σε μόλις 8 μήνες ολοκληρώσαμε αυτή τη μελέτη και ήταν ένα έργο σε χρόνο ρεκόρ από την υπηρεσία μας, το οποίο συνδυάζεται, όπως είπατε πολύ σωστά, με τα νέα σκιάδια,
τους τύπους σκιαδίων που έχουμε σκοπό να τα κατασκευάσουμε οι ίδιοι και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για να τα παραχωρούμε ως εγκατάσταση πλέον στους επιχειρηματίες και έτσι εξασφαλίζουμε και την ποιότητα της κατασκευής και το γεγονός ότι κάθε καταστηματάρχης δεν θα παρεμβαίνει πάνω σε αυτά. Διαβούλευση έχει υπάρξει για τα σκιάδια? Έχει υπάρξει διαβούλευση. Είμαστε ήδη σε μια διαδικασία όπου συζητάμε με την αρχαιολογία για την έγκριση του τελικού τύπου και αύριο μάλιστα έχουμε ακόμα μία τέτοια αύριο, λοιπόν, συνάντηση. Αύριο, λοιπόν, είναι μια εξελίξεων. Αύριο πρέπει να πραγματοποιήσουμε. Επίσης, νομίζω όμως θα γίνει γνωστό το αποτέλεσμα. Και βέβαια, το πολύ μεγάλο έργο, το οποίο θα ολοκληρώσει την παρέμβασή μας στο ενετικό λιμάνι, που έχει να κάνει με τα ενετικά νεόρια. Εκεί θα πήγαινε, με προλάβατε. Έτσι, λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση όλων αυτών των μελετών, θα μιλάμε για μια τελείως διαφορετική εικόνα, μια τελείως διαφορετική προσβασιμότητα στο ενετικό λιμάνι και για άτομα με αμαία και μια τελείως αναβαθμισμένη, ας θέλετε, αισθητική που την αξίζει και τη δικαιούται το ενετικό λιμάνι βάσει την ιστορία του και τη σήμερα. Δηλαδή, στο τέλος της θητείας της Δημοτικής Αρχής θα δούμε ένα διαφορετικό, μια διαφορετική περιοχή. Στο τέλος θα είναι διαφορετική γιατί μάλλον θα γίνονται τα έργα. Οπότε πιστεύω ότι σε βάθος, μέσα στην επόμενη πενταετία θα έχουμε, θεωρώ, ολοκληρώσει όλες αυτές τις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Άλλωστε, είναι έργα τα οποία τα συζητάνε οι Χανιώτες εδώ και δεκαετίες. Δεν έχω τη φιλοδοξία να ολοκληρώσω όλα αυτά τα έργα. Έχω όμως τη φιλοδοξία να τα προχωρήσω στο μέγιστο της ταχύτητας που μπορώ. Αναφερόμαστε σε παρεμβάσεις εντός του αστικού τμήματος των Χανίων. Mm-hmm. Τι γίνεται με τις λεγόμενες περιαστικές περιοχές? Περιοχή του Ελευθερίου Βενιζέλου, τη Σούδα, Κεραμιά. Οι περιαστικές περιοχές πράγματι αντιμετωπίζουν σοβαρά θέματα σε βασικά έργα υποδομής. Αυτή τη στιγμή εκτελούμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων, το οποίο έχει να κάνει με μια συνολική καταγραφή των αναγκών και με μια πολύ μεγάλη εργολαβία περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς αυτή την αφορά το κέντρο, την Δημοτική Ενότητα Χανίων, θέλοντας να δώσουμε έμφαση στις περιαστικές περιοχές, καθώς επίσης και πολύ μεγάλα έργα που έχουν να κάνουν με τη ΔΕΙΑΧ, έργα ίδρευσης και έργα αποχέτευσης, τα οποία, αν θέλετε, ολοκληρώνουν όλο το δίκτυο, γιατί θεωρώ ότι είναι απολύτως ανεπίτρεπτο το 2021 να έχουμε ελλείψεις σε αυτά τα κομμάτια της βασικής υποδομής. Γι' αυτό, άλλωστε, στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, μόνο από το κομμάτι της ΔΕΙΑΧ, έχουμε υποβάλει προτάσεις 32 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα έρθουν να καλύψουν αυτό το κενό το οποίο σας ανέφερα. Την ίδια στιγμή, στο κομμάτι της αγροτικής οδοποίησης, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. 1.700.000 ευρώ είναι μόνο η πρώτη φάση παρεμβάσεων για την αγροτική οδοποίηση των περιαστικών περιοχών και ετοιμάζουμε περίπου στα 2 εκατομμύρια ένα επίσης έργο για να βοηθήσουμε τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες να έχουν καλύτερη πρόσβαση στις ιδιοκτησίες τους. Οι χρηματοδοτήσεις επαρκούν, Δήμαρχε, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, οικονομικές ενισχύσεις? Από την εμπειρία μου τα δύο περίπου αυτά χρόνια, μπορώ να σου πω πολλές περιπτώσεις χρηματοδοτήσεων που αναμένουν όριμες μελέτες, αλλά δεν έχω να σας πω καμία περίπτωση όριμης μελέτης που να περιμένει χρηματοδότηση. Το λέω αυτό πολλές φορές για να πω ότι η αγωνία και η προσπάθεια είναι να ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες, να οριμάζουμε τις μελέτες. Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία. Υπάρχει αγωνία, ιδιαίτερα στα ανταγωνιστικά προγράμματα, να προλάβουμε και να διεκδικήσουμε με επιτυχία τους πόρους. Όμως η καλή συνεργασία που υπάρχει και με την περιφέρεια Κρήτης, αλλά και με το κεντρικό κράτος, μέχρι στιγμής δεν μας έχει απογοητεύσει. Θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση και είμαι σίγουρος ότι κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί τη χρηματοδότηση τέτοιων εμβληματικών έργων όπως αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως. Υπάρχει κάποιος τομέας που θα θέλατε να τα είχατε πάει καλύτερα, να είχε τρέξει καλύτερα? Υπάρχουν πολλοί τομείς που θα θέλαμε να τα έχουμε τρέξει να είχαμε καλύτερες επιδόσεις. Χαρακτηριστικό είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με το πράσινο. Εκεί θεωρούμε ότι θα πρέπει να επιταχύνουμε και να ανοίξουμε το βηματισμό. Δυστυχώς, πολλές από τις αναπλάσεις, πολλές από τις καταστάσεις των δέντρων σε πεζοδρόμια μας αναγκάζουν πολλές φορές να απομακρύνουμε κάποια δέντρα όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο για λόγους ασφάλειας. Στο δημοτικό κήπο? Στο δημοτικό κήπο, κάθε άλλο από αυτό που έχει κυκλοφορήσει. Γιατί πολλά έχουν γραφτεί. Έχουν γραφτεί πολλά και έχει ενδιαφέρον αυτό να το δει κανείς το πώς αναπτύσσει το δημόσιο διάλογο. Έκανα και μια αναφορά εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο δημοτικό κήπο που θα γίνει μια ανάπλαση 1.700.000 ευρώ το επόμενο διάστημα,
κάθε άλλο από το θα απομακρύνουμε έργο, δέντρα. Αυτό που κάναμε είναι για πρώτη φορά στην ιστορία του κήπου των 150 χρόνων να βρέθηκαν μέσα ειδικοί δασοτεχνικοί και γεωπόνοι, οι οποίοι εξέτασαν την υγεία των δέντρων, τα βρήκαν σε εξαιρετική κατάσταση στην πλειοψηφία τους και έγινε μια απλή αναφορά σε κάποια δέντρα τα οποία έχουν κλείσει τον κύκλο της ζωής τους και ενδεχομένως να χρειαστούν απομάκρυνση για λόγους ασφάλειας. Μιλάμε όμως για μία ή δύο τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Βέβαια, ξέρετε ότι στο κομμάτι της οικολογίας υπάρχουν πολύ ισχυρά αντανακλαστικά πολλές φορές, τα οποία προκαλούν, έτσι, αν θέλετε, στρεβλή εντύπωση σε σχέση με την πραγματικότητα. Η κατεύθυνσή μας είναι να κάνουμε ακόμα πιο πράσινο το Δήμο και να δώσουμε έμφαση σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται συνολικά ανάπλασης και εξοραϊσμού. Ξεκούραση θα υπάρξει το καλοκαίρι για τον Δήμαρχο Χανίων? Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν κάποια λίγα διήμερα. Νομίζω όμως ότι μέσα στην περίοδο μετά COVID οι υποχρεώσεις αλλά και η κινητικότητα έχει αυξηθεί και ως Δημοτική Αρχή οφείλουμε να δίνουμε το παρόν. Η ευχή σας καλό καλοκαίρι, να επιστρέψουμε το Σεπτέμβρη. Η ευχή μου είναι υγιής. Να υπάρχει υγεία, να υπάρχει υγεία και όλη αυτή η κοινή προσπάθεια και η συλλογική προσπάθεια η οποία γίνεται σε όλη αυτή την τεράστια περιπέτεια των δύο τελευταίων χρόνων να έχει ένα αίσιο αποτέλεσμα. Πρωτίστως να είμαστε υγιείς, σε δεύτερο βαθμό να μπορέσουμε να διαχειριστούμε όχι τις οικονομικές επιπτώσεις αλλά τις κοινωνικές επιπτώσεις που αυτή η κρίση μπορεί να αφήσει πίσω της ενωμένη και με συλλογικό τρόπο. Μάλιστα. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.